Κύριε Υπουργέ, όσο η κυβέρνηση επιχαίρει για τη διακοπή του προγράμματος φιλοξενίας, εκδηλώνονται με δραματικό τρόπο οι συνέπειες αυτής της επιλογής. Οι οικογένειες προσφύγων πετιούνται στην κυριολεξία στο δρόμο, οδηγούνται στην αστεγία εν μέσω μάλιστα πανδημίας με ό,τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται. Παράλληλα, στη λογική μιας προσωρινής αντιμετώπισης των συνεπειών, ιδίως στις ημέρες της κακοκαιρίας, οδηγήθηκαν ορισμένοι από αυτούς για διαμονή σε δημοτικούς χώρους, κλειστά γήπεδα κλπ. Στις συνθήκες συγκροτισμού και καμίας υποδομής για την ασφαλή διαβίωσή τους. Στην καλύτερη των περιπτώσεων μεταφέρονται στις ήδη υπερπλήρεις δομές και καταβλισμού στην υπηρετική χώρα. Είναι πρόσφατα τέτοια φαινόμενα στη Σπάρτη, στα Γρεβενά, στους Αγίους Θεοδόρου, στην Ερέτρια, στη Νέα Φιλαδέλφεια, εδώ στην Αττική και αλλού. Η ίδια αντιμετώπιση βέβαια υπάρχει και για τις δομές και για τα σπίτια που λειτουργούν με το πρόγραμμα Εστία, όπου σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της τωρινής, όσοι αποκτούν άσυλο και την τυπική ιδιότητα του πρόσφυγα πρέπει να φύγουν από τα σπίτια και τις δομές φιλοξενίας. Δηλαδή να μείνουν χωρίς στέγη και παράλληλα χωρίς εισόδημα, χωρίς χρήματα, διότι η κυβέρνησή σας προχώρησε και στην κατάργηση του πενιχρού επιδόματος επιβίωσης για τους αναγνωρισμένους, επαναλαμβάνω, πρόσφυγες. Ήδη έχουν σταλεί εξώδικα για να φύγουν από διαμερίσματα και τη στιγμή που δεν έχουν ακόμα παραλάβει άδειες διαμονής, ούτε και ταξιδιωτικά έγγραφα από τις υπηρεσίες ασύλου και την αστυνομία, πόσο μάλλον βέβαια δεν έχει εξασφαλιστεί και ασφαλής μετακίνησή τους στις χώρες του πραγματικού τους προορισμού. Την ίδια στιγμή και το πρόγραμμα Ήλιος, το οποίο υποτίθεται ότι θα αποτελούσε τη γέφυρα μεταξύ του καθεστώτος των ετούντων ασύλων και στο καθεστώς του αναγνωρισμένου πρόσφυγα, από το ίδιο το Υπουργείο ομολογείται ότι είναι ένα ανεπαρκές πρόγραμμα, πολύ δε περισσότερο που σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία του ΔΟΜ, το πρόγραμμα αυτό έληξε, ολοκληρώθηκε το 2021 και πραγματικά θα θέλαμε να ξέρουμε και ποια είναι η πρόθεσή σας για να παραταθεί, να συνεχιστεί, τι θα γίνει με τα ζητήματα της ένταξης στο επόμενο διάστημα. Ήδη το αποτελέσματα του Ήλιος είναι να καλύπτει τις ανάγκες στέγασης και επιβίωσης ενός πολύ μικρού αριθμού προσφύγων. Με βάση τα τελευταία στοιχεία που είχαμε στο τέλος του Ιανουαρίου, ήταν μόλις 7.325 πρόσφυγες, έχοντας μια σειρά εξωφρενικών προϋποθέσεων και αξεπέραστων γραφειοκρατικών εμποδίων. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια άμεσα μέτρα θα λάβετε ώστε να ακυρωθούν οι εξώσεις των προσφύγων, να παραταθεί το πρόγραμμα στέγασης σε διαμερίσματα, ξενοδοχεία και σε δομές φιλοξενίας και να λειτουργήσει βέβαια με ευθύνη του κράτους και όχι μη κυβερνητικών οργανώσεων. Να εξασφαλιστούν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, να αρθεί η απαράδεκτη διακοπή του μηνιαίου βοηθήματος, για όσο διάστημα άνθρωποι αυτοί παραμένουν στη χώρα, να καταβληθούν δεδουλευμένοι εργαζομένοι σε όλες τις προσφυγικές δομές χωρίς καμία απόλυση και περικοπή εργασιακών δικαιωμάτων, για να απορροφηθούν οι εργαζόμενοι ως μόνιμο προσωπικό στους αντίστοιχους κρατικούς φορείς σε δήμους και περιφέρειες. Και βέβαια, κυρίως να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων και αδειών διαμονής και να διευκολυνθούν οι πρόσφυγες να μεταβούν στη χώρα προορισμού τους. Για όσους βέβαια επιθυμούν να παραμείνουν στην Ελλάδα, να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξής τους από το κράτος και όχι από τις ΜΚΟ για τη σχεδιασμένη ένταξή τους στην κοινωνία, την εργασία και την εκπαίδευση. Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτή τη στιγμή ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η στέγαση ετούντων διεθνούς προστασίας αλλά και των αναγνωρισμένων προσφύγων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για το οποίο η πολιτεία σέβεται και τηρεί τις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Γι' αυτό άλλωστε και έχουμε εκπονήσει σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματα φιλοξενίας, στέγασης και ένταξης. Θέλω να τονίσω βέβαια ότι στην πολιτική μετανάστευση υπάρχει ένας διαχωρισμός. Υπάρχει ένας διαχωρισμός του σταδίου του ετούντα άσυλο, όπου βάσει της συνθήκης της Γενέβης και της σχετικής οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας υποχρεούται να παράσχει στέγαση, διατροφή και ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης. Και γι' αυτό υπάρχει το Εθνικό Σύστημα Υποδοχής, το οποίο έχει 6 κέντρα πρώτης υποδοχής και 32 δομές φιλοξενίας στην υπηρετική Ελλάδα. Υπήρξαν 2 προγράμματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τα έτη των πολύ αυξημένων ροών. Είναι το πρόγραμμα Φιλοξένεια, το οποίο αποτελούσε
πύλη φιλοξενίας σε ξενοδοχεία για αιτούντες διεθνούς προστασίας, αλλά ήταν το ακριβότερο πρόγραμμα που εφάρμοζε η Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώθηκε, καθώς ολοκληρώθηκε η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το πρόγραμμα φιλοξενίας ευάλωτων ομάδων, το πρόγραμμα Εστία σε διαμερίσματα, το οποίο έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2021 και πρέπει μετά να επανεξετάσουμε τη δυνατότητα περαιτέρω χρηματοδότησης. Από εκεί και πέρα, μετά την ολοκλήρωση διαδικασίας ασύλου, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή κάποιος να θεωρηθεί αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή να απορριφθεί το αίτημά του. Σε περίπτωση απόρριψης ξεκινάει η διαδικασία επιστροφής και απέλασης, αναγκαστική ή εθελοντική, είτε στη χώρα διέλευσης είτε στη χώρα προέλευσης. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αναγνώριση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εκεί πλέον η ελληνική πολιτεία διακόπτει τις παροχές βάσει μεταναστευτικού. Δηλαδή ένα μήνα μετά διακόπτεται η φιλοξενία σε δομές φιλοξενίας και διακόπτεται η παροχή επιδόματος. Έχουμε όμως δύο πρόνοιες. Η μία πρόνοια είναι το πρόγραμμα Ήλιος. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κονδύλια τα οποία έχουν διατεθεί για την Ελλάδα και εκτελείται από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, που έχει στόχο την ομαλή μετάβαση των αναγνωρισμένων προσφύγων στην αγορά εργασίας. Αλλά είμαστε ξεκάθαροι. Δεν υπάρχουν ισόβιες συντάξεις, ούτε ισόβια στέγη για κανέναν. Από εκεί και πέρα δίνουμε τη δυνατότητα στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες να δουλέψουν, να στηρίξουν τον εαυτό τους, την οικογένειά τους και βέβαια να προσφέρουν και στη χώρα στην οποία φιλοξενούνται. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι γενικότερες πρόνοιες του κοινωνικού κράτους που ισχύουν για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες και εφαρμόζουμε μία πολιτική μη διακρίσεων. Δεν διακρίνουμε ούτε θετικά ούτε αρνητικά στην πρόσβαση στο κοινωνικό κράτος. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ σύγχρονο σύστημα προστασίας και των ετούντων άσυλο και των αναγνωρισμένων προσφύγων. Σας ευχαριστώ. Έλατε, κυρία συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, παρακολουθώντας κανένας την τοποθέτησή σας, πραγματικά είναι εύλογο να αναρωτηθεί πώς αλήθεια εννοείται την διεθνή προστασία σε αυτούς που έχουν πραγματικά κριθεί ως αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Δεν είναι ώρα, θα μπορούσα να δεν έχουμε και το χρόνο να πούμε συνολικά για τη μεταναστευτική πολιτική. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι τώρα συζητάμε για εκείνους που κατάφεραν να περάσουν από το σφιχτό κόσκινο και τις προϋποθέσεις που θέτεται για να αναγνωριστούν ως δικαιούμενοι διεθνούς προστασίες, να αναγνωριστούν πρόσφυγες. Και αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, αυτό που εσείς ονομάζετε, εσείς και βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν διαχωρίζουμε, δεν θεωρούμε ότι διακρίνεται. Ότι είναι καλύτερη πολιτική που η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει. Αυτό που επιλέγετε να κάνετε είναι να τους δώσετε τη δυνατότητα είτε να βρεθούν στο δρόμο ένα μήνα μετά την αναγνώριση του αιτήματος ασύλου, γιατί από εκεί παρακάτω το πρόγραμμα το οποίο υποτίθεται τους χορηγείται για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν στέγη, εσείς οι ίδιοι αναγνωρίζετε ότι είναι ανεπαρκές και θα ήθελα να μου απαντήσετε, εφόσον στα στοιχεία του ΔΟΜ αναφέρει ότι λύγει το Φεβρουάριο του 2021, ποιο είναι το επόμενο πρόγραμμα για την ένταξη αυτών των ανθρώπων. Και βέβαια διακόπτεται και το επίδομα όταν δεν έχει πραγματικά με φροντίδα του κράτους, δεν έχουν βοηθηθεί ώστε να μάθουν τη γλώσσα, να ενταχθούν στην εργασία. Και τα σεμινάρια που υπάρχουν τις γλώσσες και λοιπά έχουν πολύ χαμηλή συμμετοχή, γύρω στις 3.000. Και βέβαια είναι χαρακτηριστικό ότι είτε τους λέτε να βγουν στον δρόμο, είτε τους παραφήνετε, τους στηβάζετε σε άθλιες συνθήκες, σε υπερπλήρεις δομές, όχι μόνο στην περιοτική χώρα, και στα νησιά. Και δημιουργεί και απορία γιατί συνεχίζουν, για παράδειγμα, στη Λέσβο πάνω από 2.000 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες να παραμένουν στα νησιά, ενδεχομένως να εξυπηρετεί και άλλες σκοπιμότητες για να θεωρηθεί αναγκαία η δημιουργία κλειστών δομών μιας τέτοιας μεγάλης χωρητικότητας όπως προγραμματίζεται το επόμενο διάστημα. Αλλά και από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάρει άσυλο την τελευταία δεκαετία. Πόσοι από αυτούς βρίσκονται τελικά ακόμα στη χώρα μας, σε τι συνθήκες ζουν, πώς βοηθήθηκαν στην ένταξή τους στην εργασία, στην πρόσβαση των παιδιών τους στην εκπαίδευση, στην εκμάθηση της γλώσσας κλπ.
Όμως η προσήλωση στο απαράδεκτο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημιουργεί και μια άλλη αντίφαση. Αν θέλετε, μια πρόσθετη δυσκολία για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι χαρακτηριστικό η μεγάλη, αν θέλετε, απόκληση όσων κατάφεραν να πάρουν άσυλο σχέση με, με αυτούς που τελικά εντάσσονται στο πρόγραμμα Ήλιος, εκτός από τις αυστηρές προϋποθέσεις που έχει το πρόγραμμα που τους αποκλεί ουσιαστικά, τους δυσκολεύει μάλλον για να ενταχθούν σε αυτό, που δεικνύεται κάτι ακόμα, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών είναι εγκλωβισμένοι στη χώρα παρά τη θέλησή τους. Ουσιαστικά επιθυμούν να φτάσουν σε άλλες χώρες προορισμού, κάτι που τους το εμποδίζουν οι απαράδεκτες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμα και ο κανονισμός του Δουβλίνου που παραμένει σε ισχύ, αλλά και το νέο σύμφωνο μετανάστευσης με τις προβλέψεις που έχει για την υποχρέωση ουσιαστικά της πρώτης χώρας υποδοχής να εξετάζει όλα αυτά τα αιτήματα ασύλου. Γιατί δεν μπορεί να θεωρείται ως δυνατότητα για αυτούς τους ανθρώπους να φτάσουν στη χώρα πραγματικού προορισμού τους αυτή η τρίμηνη προθεσμία που έχουν να μπορέσουν να ταξιδέψουν για τρεις μόνο μήνες σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό εμείς, κύριε Υπουργέ, θεωρούμε ότι όσο διατηρείται αυτό το απαράδεκτο καθεστώς που δεν επιτρέπει, που εμποδίζει αυτούς τους ανθρώπους να φτάσουν στις χώρες πραγματικού προορισμού τους, που τους εμποδίζει να καταθέσουν τα αιτήματα ασύλου εκεί όπου πραγματικά επιθυμούν, όπως θα έπρεπε να γίνεται αν πραγματικά θέλετε να μιλάτε για διεθνή προστασία και για άσυλο, θα δημιουργούνται αυτά τα οξυμένα προβλήματα τόσο κατά τη διάρκεια της διαμονής τους σε καταβλισμούς, όσο βέβαια και τα ζητήματα της φιλοξενίας και της ένδειξης στην κοινωνία. Θεωρούμε ότι θα πρέπει το Υπουργείο να πάρει άμεσα μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση και ιδιαίτερα και για τους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να παραμείνουν στη χώρα, να διευκολυνθούν πραγματικά ώστε να μάθουν τη γλώσσα, να ενταχθούν στην εργασία και τα παιδιά τους βέβαια να μην αποκλείονται από τις δυνατότητες εκπαίδευσης. Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν έχουμε την ελπίδα ότι θα το δούμε όσο συνεχίζεται να εφαρμόζονται τις απαράδεκτες συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε.